Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και από μένα. Η Χάγη είναι μια πανέμορφη παραλιακή πόλη 500.000 κατοίκων στα δυτικά της Ολλανδίας. Κυριαρχείται από δημόσιους υπάλληλους που δουλεύουν στα κυβερνητικά υπουργεία, τα διάφορα διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς, σε θεσμούς των Ηνωμένων Εθνών, τη Europol και πάει λέγοντας. Ως εκ τούτου είναι μια πόλη, θα έλεγα, ανιαρή. Κι όμως για τους Έλληνες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για να σωθούν, είναι μια πόλη διάσημη χάρη στη μεγάλη τετράγωνη σφραγίδα της. Τη σφραγίδα της Χάγης ή Apostille που λένε οι ξένοι. Με αυτήν πιστοποιείται η γνησιότητα των δημοσίων εγγράφων σύμφωνα με όρους που θεσπίστηκαν το 1961. Δίνεις μεν ένα σωρό λεφτά, αλλά μπαμπαμ, έγκυρο ξαφνικά το χαρτί. Έχει σφραγίδα. Λες και σήμερα δεν υπάρχουν κομπιούτερ να την πλαστογραφήσει ο απατεώνας έτσι και θέλει. Αχ, Άγιε μου Βασίλη, ξέρεις τι θέλω να μου φέρεις. Δύο σφραγιδούλες μονάχα. Μια Apostille και μια ελληνική στρογγυλή. Να τις βαράω μόνος μου να ξεμπερδεύω. Ξέρω, αμάρτησα που γεννήθηκα Έλληνας. Δείξε κι εσύ όμως λίγη κατανόηση, τι σοϊάγιος είσαι. Φίλες και φίλοι, αμαρτωλοί Έλληνες μετανάστες ακροατές, σας διακόπτω και πάλι. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πήρατε. Apostille πήρατε. Για καλό και για κακό, μεταφράσατε και επικυρώσατε στο προξενείο το ενοικιαστήριο και τη σύμβαση εργασίας σας. Τα έντυπα Μ0, Μ1 και Μ7 τα συμπληρώσατε. Είσαστε πλέον πανέτοιμοι να καταθέσετε τα χαρτιά σας. Και επιτέλους, με το καλό, να γίνετε επίσημα μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Συγχαρητήρια! Ξέρετε πόσα ευρώ έχετε να γλιτώσετε από εδώ και πέρα? 0. Νουλ. Εντάξει, ναι, αλλά τουλάχιστον πρώτον θα είστε νόμιμοι και δεύτερον δεν θα πληρώνετε φόρο και στις δύο χώρες. Λίγο το έχεις. Καλά, το ένφια θα το δίνετε στην πατρίδα, πώς αλλιώς, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και άντε πες και σε λίγο να βγει καμιά ειδική εισφορά μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. Πόσο θα είναι πια, δίνε την κι αυτή μωρέ μη γίνει καμιά στραβή. Αχ, τι να πεις, ακατσαμαλός, άγιες μέρες. Ή να πά να φορέσεις κανένα κίτρινο γυλαίκο και να ξεχυθείς τους δρόμους να τα κάνεις μαντάρα. Απαπαπαπαπαπα. Καλύτερα στουμπόσου 10 μελομακάρονα παραπάνω, ψώνισε λίγα δώρα, πέτα και μερικές κροτίδες την πρωτοχρονιά και όλα θα πάνε καλά. Πρώτα ο Θεός.